Όλη η ιστορία ξεκίνησε στις 10 Μάρτη του 20. Κάποιοι από εσάς ήταν στο μικρό αφιθέατρο της πληροφορικής, που κάποια στιγμή παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα μου, μου λέει: «Βαγγέλη, θα κλείσετε». Καλά, λέω, έχω μάθημα τώρα, δεν μπορώ, γεια. Μετά από μια ώρα με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: «Θα βγει ανακοίνωση σε λίγο ότι θα κλείσετε». Καλά, λέω, είμαι σε μάθημα, γεια, κλείνω. Μετά από λίγη ώρα, σούσουρο από κάτω, τι έγινε, παιδιά, λέει: «Κλείνουμε». Και ήταν μάλιστα τα γενέθλια των παιδιών μου εκείνη η μέρα. Λοιπόν, κλείνει η χώρα λοιπόν και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι παίζει με τον κορονοϊό, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τον κορονοϊό. Λοιπόν, εδώ θα σας πω κάποια πράγματα διαφορετικά από ό,τι είπαμε έξω. Και θέλω να δείξω ότι το εργαστήριο είχε εμπειρία, ξέρετε, σε βιοτεχνολογία. Ποια ήταν αυτή η εμπειρία? Και θα είμαι σύντομος, μην ανησυχείτε, θα είμαι σύντομος, παρόλο που είναι 39 διαφάνειες. Η εμπειρία που είχε το εργαστήριο ήταν καταρχήν σε σχέση με τον επιλεκτικό μαγνητικό διαχωρισμό, και θα με συγχωρέσετε για τα ελληνικά και αγγλικά που είναι οι διαφάνειες, πες τους καταλαβαίνετε, αγγλικά ξέρετε. Ο επιλεκτικός μαγνητικός διαχωρισμός είναι μια τεχνολογία η οποία μπορεί να προσφέρει με φτηνό τρόπο και πάρα πολύ αξιόπιστο καθαρισμό υδατικών και οργανικών διαλυμάτων. Δηλαδή, μπορεί κανείς να, θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, ότι μπορεί με τρόπους που δεν απαιτούν όσμωση ή υγρή χρωματογραφία που λέμε, να πάρει πίσω πολύτιμα συστατικά. Ή συστατικά τα οποία δεν είναι χρήσιμα για μας, είναι επικίνδυνα. Χρώμιο 6, ας πούμε. Να δουλεύει τώρα. Η δουλειά που κάνει για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις, να ξέρεις ότι θες να τραβήξεις το τάδε υλικό. Για παράδειγμα, λίθιο, ξέρω εγώ, έτσι. Από οργανικά διαλύματα μπαταριών, ανακύκλωση. Ή θες να τραβήξεις χρώμιο 6. Ή θες να τραβήξεις πολυφενόλες. Με βάση αυτό, διαλέγεις το ligand με το οποίο έχει συνάφεια το υλικό που θα τραβήξεις. Φτιάχνεις μαγνητικά σωματίδια, τα καλύπτεις με αυτό το ligand που λέμε, και αυτά τα σωματίδια, που είναι νανοσωματίδια, γιατί διαφορετικά δεν δουλεύει καλά, διαφορετικά μαζεύονται μεταξύ τους για κάποιους λόγους που δεν είναι τις παρούσεις, τα πετάς μέσα στο διάλειμμα, τα αφήνεις για λίγη ώρα, τα ανακατεύεις μόνο, και μετά με ένα ηλεκτρομαγνητικό διαχωριστή, δηλαδή με ένα μαγνήτη πρακτικά, τα τραβάς. Πολύτιμη εμπειρία, περνάω γρήγορα τις διαφάνειες, πολύτιμη εμπειρία, διότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε και παγιδεύουμε πρωτεΐνες και ολιγοπεπτίδια μέσα σε 10 με 12 λεπτά και μιλάμε με καθαρότητες 95%. Αυτό, για να το πετύχει, αυτή η καθαρότητα, για να την πετύχει μια μέθοδος άλλη, χρειάζεται αφενός πολύ ακριβά αντιδραστήρια, πολύ ακριβά όργανα κλπ. Και αφετέρου χρειάζεται πάρα πολύ ώρα. Μιλάμε για 8 ώρα, 10 ώρα για να καθαρίσει. Ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα που αποτυπώθηκε σε μια διδακτορική διατριβή πρόσφατη είναι και η παγίδευση χρώμιου 6, δηλαδή υδατικού διαλύματος με χρώμιο 6. Αν έχετε δει την ταινία αυτή, την Αμερικάνικη, πώς τη λέγανε, την... Μπρέγκοβιτς λεγόταν, πώς λεγόταν αυτή... Σάρα? Μπρόκοβιτς. Αυτή. Πώς? Αυτή. Αυτή λοιπόν. Τι κάνουμε? Έχουμε υδατικά διαλύματα με χρώμιο 6, το οποίο είναι καρκινογόνο. Καρκινογόνο τη λέει και η Παύλα. Μπορείς με τη τεχνική αυτή να τραβήξεις το χρώμιο, ας πούμε. Μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Μπορείς να τραβήξεις το spike 1 του κορονοϊού. Μπορείς να τραβήξεις με άλλα ligands, να τραβήξεις το υλικό που είναι που ταιριάζει σε άλλους ιούς, όπως ο έμπολα. Θανατηφόροι. Όχι της πλάκας όπως είναι ο κορονοϊός. Θανατηφόροι. Έτσι. Λοιπόν, και με τη μέθοδο αυτή, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, δείτε το πάνω αριστερά,
μπορεί να πετύχει κανείς μέχρι και 100% παγίδευση αυτού του υλικού. Επίσης, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αφαλάτωση. Τα λέω αυτά για να σας δείξω ότι το εργαστήριο είχε εμπειρία ήδη σε νανοσωματίδια και ligands, για να μπορεί να κάνει τη δουλειά διαφορετικά. Πώς θα, πώς θα τα κάνεις, πρέπει να έχεις αυτές τις υποδομές, αφετέρου να ξέρεις τι κάνεις, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, στην ίδια λογική είχαμε φτιάξει και ένα πιλωτικό. Αν ήμασταν ανοιχτοί και δουλεύαμε σαν εργαστήρια, θα τα βλέπατε αυτά στο μάθημα του πακεταρίσματος, του 9ου εξαμήνου, ας πούμε. Σίγουρα το εργαστήριο είχε εμπειρία στο να φτιάχνει υπερπαραμαγνητικά νανοσωματίδια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανίχνευση και θεραπεία καρκίνου. Στο εργαστήριο μπορούμε και φτιάχνουμε τέτοια σωματίδια πάρα πολύ ομοιόμορφα, 5 με 6 νανόμετρα, ας πούμε, η διάμετρός τους. Τα χαρακτηρίζουμε, τα μοντελάρουμε κλπ. Και τα χρησιμοποιούμε για τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας, όπου μια πρόσφατη τεχνική που χρησιμοποιούνται αυτά τα υλικά για μετρήσεις παθογενειών στον οργανισμό είναι μια ιδέα της Philips που έχει γίνει προϊόν και σύμφωνα με την οποία μπορείς να μετράς με βάση τον αριθμό των μαγνητικών σωματιδίων σε μια περιοχή που υπάρχουν εκεί επειδή ακριβώς έχουν παγιδευτεί από τα αντίστοιχα αντισώματα τα οποία δηλώνουν ασθένεια και μπορείς με την απόκριση αρμονικών να βγάλεις συμπέρασμα για το αν η συγκεκριμένη περιοχή είναι παθογενής ή όχι. Βλέπε πάγκρεας, βλέπε διάφορα όργανα, tissues και τέτοια. Στη λογική αυτή είχαμε αρχίσει να αναπτύσσουμε αισθητήρες που μπορούσαν να μετρήσουν τέτοια σωματίδια στον οργανισμό. Μια δουλειά που είχε ξεκινήσει από το 12 πριν έρθω εγώ στη σχολή και που την συνεχίζουμε εδώ και πρακτικά είναι τεχνική μαγνητομετρίας. Επίσης, μια σημαντική εμπειρία του εργαστήριου αφορούσε σε τεχνικές υπερθερμίας. Δηλαδή, σε τεχνικές όπου το δέσιμο του μαγνητικού σωματιδίου μαζί με το κύτταρο στο οποίο απευθύνεται μαζεύει πάρα πολλά μαγνητικά σωματίδια στη γειτονιά των καρκινικών κυττάρων και πολύ λίγα στη γειτονιά των υγιών κυττάρων. Έτσι, αν βάλουμε επαγόμενα ρεύματα, μαγνητικό πεδίο βασικά, δηλαδή στείλουμε μέσα από ένα ποινίο RF, στείλουμε ένα σήμα της τάξης των 500 kHz, ας πούμε, στα 80 Α, maximum. Τότε μπορούμε να προκαλέσουμε υπερθερμίες. Και όντως, με τη διάταξη που έχουμε, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι καταρχήν τα μαγνητικά σωματίδια κολλάνε στα κύτταρα, επιλεκτικά, με βάση τα αντισώματα που έχουν και ότι δεν είναι τοξικά. Πέρα τούτου, διαπιστώνουμε ότι τα σωματίδια πηγαίνουν και διηθούν και πηγαίνουν στον πυρήνα. Στην περίπτωση που δεν δώσεις μεγάλη θέρμανση, δεν δώσεις 80 αμπέρ, αλλά δώσεις 10 αμπέρ, ας πούμε. Τότε παρατηρεί κανείς ότι δεν υπερθερμαίνονται τα κύτταρα και δεν χαλάει το κύτταρο, ναι. Εάν χρησιμοποιήσεις ενδιάμεσα ρεύματα, τότε αυτό που παρατηρούμε, είναι τρυπίτσες στο υλικό. Και θα σας πω και κάτι τώρα γύρω από αυτό, μετά μόλις δείξω και την επόμενη. Όταν στείλεις τώρα πραγματικά μεγάλη ποσότητα ρεύματος, αυτό που παρατηρείς είναι ότι η υπερθερμία σπάει, εξαϊλώνει δηλαδή πρακτικά τον πυρήνα του κυττάρου, άρα το καταστρέφει. Αυτό είναι κατορθωτό. Και είναι μια τεχνική θεραπείας, ναι. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί με όλα αυτά
ξέρετε, κάνουμε, αποκτάει κανείς τεχνογνωσία έτσι ώστε να μπορέσει να σκεφτεί λύσεις για ένα άλλο πρόβλημα που θα του τύχει. Και θα έρθω αμέσως σε αυτό. Πριν έρθω όμως αυτό, να σας πω, και με τρώει το μαράζι και σας το λέω, ας πούμε, είναι ότι αυτές οι εικόνες που βλέπετε, αν τις βλέπετε καλά, στο PowerPoint, στην οθόνη, είναι οθόνες από ένα μικροσκόπιο που λέγεται confocal οπτικό μικροσκόπιο, το οποίο μικροσκόπιο κάνει 150 χιλιάρικα. Η σχολή δεν έχει. Τι μπορείς να κάνεις με αυτό? Παπάδες. Μπορείς να γίνει εργαλείο δηλαδή, το οποίο να χρησιμοποιηθεί ώστε να ανιχνεύεις καρκίνους σε διάφορα όργανα, να μπορείς να αντιμετωπίζεις υπερθερμίες κλπ. Θα ήταν καλό να είχαμε. Και επαναλαμβάνω, 150 χιλιάρικα. Το λέω και τσατίζομαι σκεφτόμενος τα 30 μη που φεύγουν για τους αστυνομικούς. Θέλω να πω, μπορεί να είναι λεφτά τα οποία να μπουν στα εργαστήρια, έτσι ώστε τα εργαστήρια να μπορούν να κάνουν δουλειά πραγματική και να ωφελήσουν. Κλείνω την παρένθεση. Ναι. Αυτές οι εικόνες είναι από confocal μικροσκόπιο, οπτικό μικροσκόπιο, από το ΙΒΕΑ, το Ινστιτούτο Βιολογικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών, που είναι δίπλα μας, μεταξύ Δημόπουλου και Πολυτεχνείουπολης, στο Παπάγου. Οι άνθρωποι προσφέρθηκαν και... Ναι. Αν θέλετε, καθίστε εκεί που είναι το χ, που έχει... Λοιπόν, ωραία. Κλείνει η παρένθεση τώρα. Ψάχνουμε 11 Φλεβάρι, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε, πώς θα βρούμε λύση για τον κορονοϊό. Και πέφτουμε πάνω σε ένα paper του Nature, εγγύηση, μάλλον, λοιπόν, όπου διαπιστώνουμε αυτό που σας έλεγα, που σας έλεγα έξω. Τι διαπιστώνουμε δηλαδή? Διαπιστώνουμε ότι το πεπτίδιο ACE2, το οποίο υπερεκφράζεται, παιδιά, στους πνεύμονες μας κατά κύριο λόγο, στο λάρυγα, στους πνεύμονες, μπορεί να, πώς το λένε, έχει πάρα πολύ καλό affinity, πώς το λένε, συγγένεια με το... με τον κορονοϊό. Για την ακρίβεια, με το κέλυφος του κορονοϊού. Αυτά τα κερατάκια που έχει ο κορονοϊός απ' έξω. Και κατά συνέπεια, η βασική ιδέα που καταλήξαμε, αυτό μας πήρε χρόνο, ξέρετε. Αυτό μας πήρε κανένα δίμηνο. Είχε περάσει το Πάσχα πέρσι, όταν καταλήξαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και είδαμε ότι αυτά τα κοκκινάκια που βλέπετε, τα βλέπετε, ναι, αυτά τα κοκκινάκια που είναι η πρωτεΐνη S1, Spike 1, γύρω από τον κορονοϊό, μπορούν και κολλάνε μόνο στο ACE2. Γι' αυτό το λόγο κιόλας δημιουργούνται προβλήματα με τους πνεύμονες, με το λάρυγα κλπ. Στους ασθενείς κορονοϊού, γιατί ακριβώς πάει και κολλάει εκεί πρώτα απ' όλα, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι καταλήξαμε ότι πρέπει να δουλέψουμε με κάποιο τρόπο να μετρήσουμε πώς στην ευχή αυτό το ACE2 θα αλλάξει. Θα πάρει πάνω του το Spike 1, δηλαδή το κορονοϊό, και θα μετρήσουμε. Και η πρώτη σκέψη, την οποία μάλιστα συζητήσαμε και στο μάθημα, όσοι από εσάς κάνατε πέρσι αισθητήρες θα το θυμάστε. Λοιπόν, και είπαμε να χρησιμοποιήσουμε interdigitals, δηλαδή παράλληλους πυκνωτές, έτσι ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε αλλαγή χωρητικότητας. Ήταν κάτι εύκολο σχετικά. Και κάτι που δεν είχε γίνει κιόλας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και μάλιστα σχεδιάσαμε και ένα κύκλωμα το οποίο μέτραγε το συντονισμό, την αλλαγή του συντονισμού. Και είχαμε βρει κιόλας ότι εν τέλει, να το πω τώρα γιατί δεν το ξαναπώ μετά, είχαμε βρει ότι μπορούμε να έχουμε αλλαγές ιδιοσυχνότητας με ευαισθησία μέτρησης 1 Hz. Που όταν εσύ τώρα είσαι στα MHz μέτρησης συντονισμού,
Το ένα χέρι είναι πάρα πολύ καλό. Είναι ένα BPM. Έτσι, είναι εξαιρετικά καλή η ποιότητα της μέτρησης, ας πούμε. Λοιπόν, τα πρώτα πειράματά μας, παιδιά, αυτά δεν μπορούσα να τα δείξω έξω, γι' αυτό τα δείχνω εδώ. Τα πρώτα πειράματά μας ήταν αυτό που λέμε in vitro, δηλαδή στο εργαστήριο. Τι κάναμε? Πήραμε και βάλαμε κυστεΐνη, όπως είπα, κυστεΐνη επάνω στο interdigital. Αλλάζει χωρητικότητα, ανεβαίνει χωρητικότητα. Του βάζεις ACE2, ανεβαίνει ακόμα περισσότερο και σταθεροποιείται εκεί. Στη συνέχεια πας και του βάζεις το Spike One. Το Spike One πρακτικά τι κάνει? Δεσμεύει την κίνηση του ACE2, δηλαδή δεσμεύει το polarity, την αλλαγή της κίνησης του διπόλου, με αποτέλεσμα η διελεκτρική σταθερά να πέσει. Πέφτει και είμαστε σχετικά χαρούμενοι. Σχετικά, διότι αυτό το πείραμα τι δείχνει? Δείχνει ότι παγίδευσες S1, Spike 1 πρωτεΐνη. Δεν δείχνει ότι μέτρησες κορονοϊό. Για να μετρήσεις κορονοϊό πρέπει να πας στο πεδίο. Τι σημαίνει πεδίο? Σημαίνει να πας σε ένα νοσοκομείο και να μετρήσεις πραγματικούς ασθενείς. Ρίσκο. Εμείς το ξέρουμε. Τα παιδιά πήρανε διδακτορική. Καλά, οι γιατροί πήρανε εκεί πέρα. Δουλειά τους είναι. Τα παιδιά, και ευτυχώς δεν κόλλησε. Δεν κόλλησα ούτε εγώ, ούτε ο Άτζελο Φεράρο, ούτε ο Αντώνης Γιώργας που δουλεύουμε σε αυτό το θέμα. Μέχρι στιγμής. Λοιπόν, θα σας δείξω κάποιες ενδεικτικές μετρήσεις, όπου σε αυτή την περίπτωση σας δείχνω το σύνολο των αρνητικών. Εδώ βλέπετε και τα ονόματα κάποιων. Από αυτούς, είμαι και εγώ εκεί, ένας από αυτούς. Λοιπόν, που ήμουν αρνητικός και μάλιστα βλέπετε ότι ένας αρνητικός... Πήραμε μετρήσεις και τη μέτρηση την πάμε επάνω στον αισθητήρα μας, μετράμε, μετρήσεις είναι αυτές που βλέπετε εδώ και πάμε στο real-time PCR στη συνέχεια. Όπου το real-time PCR μετράει και επιβεβαιώνει ή όχι αυτές τις μετρήσεις. Αυτή η μέτρηση που ξέφυγε, που βλέπετε, που έχει ξεφύγει πιο κάτω, είναι false positive. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι σε αυτή τη μέτρηση μετριέται κάποιος θετικός, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει κορονοϊό. Τι συνέβη? Συνέβη το εξής. Έμεινε παραπάνω ώρα από ό,τι έπρεπε το ACE2 επάνω στον αισθητήρα με αποτέλεσμα να διαβρώσει το χαλκό. Προσέξτε, χαλκός. Χαλκός, μεγάλη ηλεκτρανητικότητα, οπότε διαβρώνεται εύκολα. Κατά συνέπεια, ένα λαμπάκι, ας πούμε, λέει τέρμα ο χαλκός, πάμε για χρυσό. Ακριβό? Σε καμία περίπτωση, ακριβή είναι η τεχνολογία περισσότερο παρά το κόστος του υλικού, ας πούμε, να ξέρετε. Επιβαρύνει, είτε χαλκό βάλεις, είτε χρυσό, η επιβάρυνση θα είναι στη μία περίπτωση 3%, στην άλλη περίπτωση 4%. Σιγά τα λάχανα. Λοιπόν, οπότε το συμπέρασμά μας από εδώ είναι, από αυτή την διαφάνεια, είναι ότι πρέπει να πάμε να κάνουμε χρυσό. Okay. Πάμε στη δεύτερη, όπου σας δείχνω παραδείγματα θετικών subjects, που λένε, θετικών υποκειμένων, ασθενών πρακτικά. Σε αυτούς το Spike One κολλάει επάνω στο ACE2 και κατά συνέπεια μειώνει δραματικά τη χωρητικότητα, πολύ περισσότερο. Και μας ξέφυγε ένα, αυτό που λέει false negative. Δηλαδή μετρήσαμε ότι είναι αρνητικός, αλλά στον είναι θετικός. Πόσο θετικός? Τίποτα. Γιατί λέω τίποτα? Διότι, ξέρετε, το real-time PCR μετράει αλλαγές στο RNA. Και εκεί τι κάνει? Πολλαπλασιάζει τα δείγματα, τα κύτταρα, και η αξία του πολλαπλασιασμού φαίνεται από ένα δείκτη που λέγεται CT. Αυτός ο δείκτης ξεκινάει από το 10 και ανεβαίνει. 10, 11, 12 κλπ. Και ανεβαίνει. Ο δείκτης CT, στο πράσινο που λέει false negative, ήταν 36. Θέλω να πω πάρα πολλοί πολλαπλασιασμοί των κυττάρων που αγγίζαν τα όρια του λάθους της μέτρησης. Οπότε, με την έννοια αυτή, ούτε
το εργαστήριο που έκανε το Real Time PCR πίστεψε ότι ήταν όντως αυτό και ξανακάναμε το πείραμα στον ίδιο ασθενή την άλλη μέρα και βγήκε ότι ήταν αρνητικός. Και μάλιστα ήταν γιατρός αυτός, που, ο οποίος κόλλησε μετά. Κόλλησε μετά, ναι. Αλλά δεν σηκώσε ούτε πυρετό τίποτα, λέει, το πέρασε στο πόδι, ας πούμε. Και δεν κόλλησε ούτε τη γυναίκα του. Ναι. Λοιπόν, η μετρητική διάταξη που σκεφτόμαστε μοιάζει κάπως έτσι. Αυτό που σας που είχα έξω, δεν σας το έδειξα, ξέρετε, γιατί ήταν και λίγο περιορισμένος ο χρόνος και αυτά. Και αν ήμασταν στα εργαστήριά μας, θα το βλέπατε αυτό. Και ουσιαστικά τι είναι, είναι σαν ένα μηχανάκι, πώς είναι αυτό που μετράει ζάχαρο, που έχεις το στικάκι σου, που ένα ελαττηριάκι κάθεται από πάνω και πατάς και φιλικώνει, ας πούμε, ώστε να έχεις καλή αγώγη με επαφή και μετράς, γλυκόζι για παράδειγμα. Εδώ δεν μετράς γλυκόζι, μετράς χωρητικότητα και τη μετράς με πλέον, με αυτούς τους interdigitals, που είναι από χρυσό και είναι αρκετά επαναλήψιμη. Να καταλάβετε τους άλλους, τους χάλκινους, είχαμε φτιάξει στο πάνω εργαστήριο, στο κτίριο πληροφορικής, στο εργαστήριο αισθητήρων, όπου το κάναμε με χαλκό και ήταν ουσιαστικά κάναμε etching. Τέτοιες συνθήκες δουλέψαμε. Αυτά είναι, δεν τα φτιάξαμε εμείς, είναι παραγγελία απ' έξω και όταν μιλάμε για επαναληψιμότητα, παιδιά, μιλάμε ότι όταν είναι γεμάτος φορτωμένος ο αισθητήρας και είναι κοντά στα 1300 nanofarad, το παίξιμο του ενός με τον άλλον είναι της τάξης του 1 με 2 πικοφαράντ μόνο. Δεν παίζει, δηλαδή είναι αρκετά σταθερός, ας πούμε. Και μάλιστα έχουμε αφήσει ACE2 εκεί πάνω τόσο πολύ ώρα που θα περίμενε κανείς ίσως κάποια άλλα αποτελέσματα, κρυσταλώσεις κλπ. Τίποτε, ο χρυσός δούλευε μια χαρά σε αντίθεση με το χαλκό. Γι' αυτό το θέμα έχουμε πιστοποίηση όντως από το Κωνσταντοπούλιο, έτσι λέγεται το κυριλαίο όνομα του νοσοκομείου, το Αγία Όλγα στη Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι με αυτά τα παιδιά γίναμε φίλοι πλέον και το πρώτο πράγμα που είπαμε ότι όταν βγούμε από την καραντίνα θα πάμε, πρώτα απ' όλα πάμε για τσίπουρα και μετά σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά έτσι ώστε αυτό το πράγμα να... Όχι μετά, συνεχίζουμε τη δουλειά έτσι ώστε αυτό το πράγμα να προχωρήσει και να γίνει ένα προϊόν το οποίο θα χρησιμεύσει για να γυρίσουμε πίσω. Δηλαδή, αν έχουμε τέτοιους φτηνούς τρόπους μέτρησης, που δεν ξεπερνάει το 1 ευρώ η μέτρηση με αυτό, σας το λέω γιατί το φτιάχνω. Έτσι. Και κάνεις 2 μετρήσεις τη βδομάδα, 2 ευρώ τη βδομάδα δηλαδή, είσαι κάπως εξασφαλισμένος για το ότι, για αυτό που έχεις επάνω σου, ας πούμε, έτσι, καταρχήν. Να φύγουμε από εδώ και να πάμε λίγο στο διοξείδιο του χλωρίου. Θέλω να το περάσω γρήγορα να σας πω την αλήθεια. Ουσιαστικά επικεντρωθήκαμε σε υπερκαθαρά διαλύματα διοξειδίου του χλωρίου, όπου σε διάλυση στο νερό, αυτό που παρατηρήσαμε και θα σας περάσω αμέσως στο... και πρέπει να σας πω ότι αυτή η παρουσίαση θα είναι στη διάθεσή σας και αν θέλει ο 902 μπορεί να την έχει και να την αναρτήσει στο site του. Μισό λεπτό, γιατί θέλω να σας δείξω μόνο πέρα από το πώς φτιάχνεται και τα λοιπά. Θέλω να σας δείξω μόνο, κοίτα τώρα, το αποτέλεσμα του Παστέρ. Αυτό θέλω να σας δείξω. Προς τιμήν του Παστέρ, οι άνθρωποι εκεί προσφέρθηκαν και μας κάνανε δωρεάν το χαρακτηρισμό. Μιλάμε για 6.000 κόστος. Δεν είναι μικρό το νούμερο. Δεν το είχαμε στο εργαστήριο. Και ουσιαστικά μετρήσαμε, όπως σας είπα, έναν σκληρό ιό και βρήκαμε 4,5 λογαριθμούς μείωση του υϊκού φορτίου μετά από 3 ώρες επαφή. Που σημαίνει πρακτικά ότι αυτή τη διάταξη μπορείς άνετα να την έχεις μέσα σε ένα φίδρο σαν αυτό
Και όταν κλείνει το αμφιθέατρο το βράδυ, όταν σβήνουν τα φώτα, οι εξαχνωτές, που ξαερώνεις, κάνεις evaporation το υλικό σου, κάνεις spray εδώ μέσα, κάθεται στην επιφάνεια, δεν κάνεις μέσα, και την άλλη μέρα το πρωί, ο χώρος είναι απολυμασμένος. Φτάνει αυτό. Τι άλλο χρειάζεσαι? Χρειάζεσαι την ώρα που είσαι μέσα να μπορείς άφοβα να είσαι μέσα και ταυτόχρονα να καθαρίζεις το χώρο. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με την τεχνική του φίλτρου που λέγαμε. Δηλαδή, ένα φιλέ αλουμίνιο, δεύτερο φιλέ αλουμίνιο. 4,5 κιλοβόλτ, 0 κιλοβόλτ. Και δεύτερο βερσιόν κιόλας, αυτό δεν σας το έχω πει, γύρωση πλην 4,5 συν 4,5. Περνάει το υλικό φορτίο από μέσα, τα αρνητικά σε μια μεριά, τα θετικά σε άλλη μεριά. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό το πράγμα ήταν στην αρχή ένα φυσικό αντικείμενο, μετά γίνεται πολλά φυσικά αντικείμενα, σε απλά ελληνικά διαλύεται. Και ένα κακόμοιρο κουνουπάκι έτυχε να περάσει, γι' αυτό σας είπα το παράδειγμα με το κουνουπάκι. Αληφή. Έχει μια μαύρη αληφή και στις δύο μεριές. Βάρβαρο. Εντάξει. Λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι πολύ πιο εύκολα σκοτώνεται, πώς λένε, διαλύεται, αν θέλετε, ένα υλικό πολύ μικρότερης διαμέτρου. Καθαρά νόμοι μηχανικής, ας πούμε. Και με βάση αυτό το πείραμα, οι εφαρμογές, παιδιά, είναι καράβια, τρένα, αεροπλάνα, όπου έχεις κλειστές συνθήκες. Δηλαδή, έχεις... Και σε αμφιθέατρα, βεβαίως, αλλά προσέξτε, στις μετακινήσεις πρώτα απ' όλα. Σήμερα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αεροπλάνο. Το τρένο, έτσι με ασφάλεια. Έχεις λοιπόν έναν τρόπο να ανακυκλώνεις τον αέρα με ρυθμούς που εσύ διαλέγεις. Παρένθεση, πρέπει να μελετήσουμε μέχρι ποιο όριο ταχύτητας μπορείς να φτάσεις, έτσι ώστε να μην σου φύγει ο ιός άσπαστος. Φυσικά και σε κλειστά κτίρια. Σαν αυτό καλή ώρα, ας πούμε. Στο αμφιθέατρο. Το βράδυ διοξείδιο του χλωρίου, την ημέρα το ηλεκτρικό φίλτρο. Και καθαρίζει ο χώρος. Αυτό δεν θες. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Θα μου πεις, είμαστε εμείς, και εδώ είναι και το, πώς το λένε, το κομμάτι έβαλα από το πιστοποιητικό του Κωνσταντοπούλιου και φαίνονται μάλιστα και υπογραφές των δύο γιατρών που είναι οι διευθυντές των δύο κλινικών, ας πούμε, που κάναμε τις μετρήσεις με αυτή τη διαταξούλα, που δούλεψε μια χαρά, μια χαρά. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Είμαστε εμείς γιατροί να μπορούμε να αποφασίσουμε, να γωματεύσουμε για το πώς μπορούμε να ανοίξουμε? Δεν είμαστε. Όμως, είμαστε μηχανικοί και μπορούμε να προτείνουμε λύσεις τις οποίες μπορούν να σκεφτούν. Και αν θέλετε, αυτός είναι και ένας από τους λόγους της σημερινής παρέας, είναι να αφενός να σπάσουμε λίγο τη φοβία μας, να σας ξαναδώ και λίγο, έστω και λίγους από εσάς διαζώσεις, σας έχω επιθυμίσει προσωπικά. Και τρίτο, φυσικά, να δώσουμε σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι και μπορούν να σχεδιάσουν τέτοια συστήματα, βλέπε πρακτικά λοιμοξιολόγους κουλουπού, να τα δούνε και κατά συνέπεια να γνωματεύσουν, εάν μπορούν, μπορεί να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε να βοηθήσουν στο άνοιγμα της κοινωνίας ξανά.